Μαγουλιανίτης Κώστας, κατάστημα Via Mare. Να πούμε λίγο, κύριε Μαγουλιανίτη, έχουν ξεκινήσει τα μέτρα, είχατε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο. Ναι. Ζητήσαμε πάλι εχθές μια συνάντηση με τον Δήμαρχο, πραγματοποιήθηκε σε πάρα πολύ θετικό κλίμα. Του εκθέσαμε τους έντονους προβληματισμούς μας όσον αφορά την πεζοδρόμηση στην Αβαρίνου. Είναι ένα μέτρο, να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι την πεζοδρόμηση την είχαμε ζητήσει εμείς σαν επαγγελματίες. Ήταν υπέρ η πλειοψηφία των επαγγελματιών το Φεβρουάριο. Είχαμε κάνει μια συνάντηση το Φεβρουάριο με τον Δήμαρχο και του είχαμε εκθέσει κάποιους προβληματισμούς μας. Του είχαμε κάνει κάποιες προτάσεις όσον αφορά την παραλιακή την Αβαρίνου. Μία από αυτές τις προτάσεις ήταν η πεζοδρόμηση αυτό το χρονικό διάστημα. Φυσικά το Φεβρουάριο ήταν άλλη εποχή, άλλες συνθήκες, προ-COVID εποχή, προ-οικονομικής κρίσης. Είδαμε ότι το μέτρο αυτό τη πεζοδρόμηση δεν μας βοήθησε σαν επαγγελματίες. Του ζητήσαμε χθες τη συνάντηση να γίνει και πραγματοποιήθηκε σε πάρα πολύ θετικό κλίμα. Ο Δήμαρχος ήταν πάρα πολύ θετικός στο να μας βοηθήσει. Είναι πολύ θετικός στο να το συζητήσει με το Δημοτικό Συμβούλιο, με την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, να γίνει άρση του μέτρου. Εμείς του ζητήσαμε να γίνει άρση του μέτρου, οριστική άρση του μέτρου και επαναφορά στην Αβαρίνου, στην πρώτερη κατάσταση, δρόμος διπλής κυκλοφορίας. Και αυτό που μας ζήτησε ο Δήμαρχος ήταν να του καταθέσουμε γράφος την αίτησή μας αυτή, μαζί με υπογραφές όλων των επαγγελματιών που ετοίμαστε την άρση της πεζοδρόμησης. Να ρωτήσω δύο πράγματα. Είπατε για το Φεβρουάριο, καταρχάς, όλοι είχατε πει πεζοδρόμηση ή κάποιοι? Το 90% ήθελε πεζοδρόμηση. Υπήρχαν δύο άτομα τα οποία δεν θέλαμε, αλλά okay, η πλειοψηφία ήθελε, οπότε στην ουσία όλοι είπαμε πεζοδρόμηση. Τότε. Με τα δεδομένα της... Ναι, ο Μιχάλης δεν ήταν, Όσοι ήμασταν τότε. Άρα ήταν ένα μέρος των επαγγελματιών, έτσι. Ναι. Επίσης, για τη συνέντευξη θέλω να ρωτήσω. Είχαμε μια πληροφορία ότι με έναν τρόπο επευλήθη, είναι αλήθεια? Όχι, καθόλου. Εγώ σήμερα πήγα το πρωί και κατέθεσα τις προτάσεις μου στον Δήμαρχο. Πήρα αριθμό πρωτοκόλλου, το κατέθεσα επάνω και αποφασίσαμε εμείς, σαν επαγγελματίες, να κάνουμε μια συνέντευξη τύπου. Γιατί πρέπει να ενημερωθεί και ο κόσμος, γιατί γράφονται πάρα πολλά και πρέπει να ενημερωθεί και ο κόσμος ότι εμείς το ζητήσαμε, το τι έγινε. Αυτό θέλω να ρωτήσω, είναι καταθέσατε σήμερα τις υπογραφές που ζήτησε ο Δήμαρχος? Ναι. Πόσοι δηλαδή έχετε υπογράψει? Ήταν το 70% των καταστημάτων που δραστηριοποιούμαστε από Φαρών μέχρι Ακρίτα. Ήταν κάποια καταστήματα τα οποία είναι λίγο μετά την Ακρίτα και ήταν και τρία καταστήματα τα οποία δραστηριοποιούνται τέλος Φαρών. Από τους 14-15 πόσοι είστε μέχρι την Ακρίτα, πόσοι έχουν υπογράψει, ξέρουμε? Είμαστε 10 που είμαστε από Φαρών μέχρι Ακρίτα και άλλα 2 που είναι με λίγο μετά την Ακρίτα. Ο αριθμός εκείνων που δεν έχουν υπογράψει είναι ότι θέλουν την πεζοδρόμηση και είναι λίγοι, είναι πολλοί, πώς είναι αυτοί? Είναι 5 άτομα, 5 επαγγελματίες. Να ρωτήσουμε τώρα, εσείς δεν θέλετε την πεζοδρόμηση, θεωρείτε η πεζοδρόμηση το φετινό καλοκαίρι δεν είναι καλό? Να δούμε το φετινό καλοκαίρι και να δούμε και την προοπτική στην Αβαρίνου. Να σας πω... από το φετινό καλοκαίρι, που λέτε, να δούμε αν δεν υποψίες τι φταίει που δεν πήγε καλά το φετινό καλοκαίρι με πεζοδρόμηση. Ποια είναι η προοπτική στην Αβαρίνου του χρόνου, να μην έχουμε κορονοϊό, να επιστρέψουμε στην κανονικότητα? Ποια είναι η προοπτική στην Αβαρίνου, κατά την άποψή σας? Να σας πω την προσωπική μου άποψη. Επειδή έχω ζήσει στο παρελθόν και την πεζοδρόμηση το 2006, το οποίο ήταν ένα δράμα, γι' αυτό το λόγο ήμουνα εγώ προσωπικά και αντίθετος στην φετινή πεζοδρόμηση, πιστεύω ότι με τις συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην παραλιακή ζώνη, η πεζοδρόμηση δεν θα βοηθήσει καθόλου. Τα προβλήματα της παραλιακής ζώνης είναι ότι δεν έρχεται ο κόσμος, δεν είναι εμπορικό κέντρο η παραλία. Μιλάμε για το καλοκαίρι ή για το χειμώνα. Το χειμώνα δεν πάντα ψυχή. Το καλοκαίρι, μην πείτε, δεν έχει κίνηση το καλοκαίρι. Δεν έχει την κίνηση που αναμέναμε και μπορούν να σας το επιβεβαιώσουν η πλειοψηφία των επαγγελματιών εδώ πέρα. Το επόμενο καλοκαίρι όμως μπορεί να θέλετε πεζοδρόμηση. Κοίταξε να δεις. Να πω κάτι. Να ρωτήσω. Να απαντήσω. Δεν έχει κίνηση που αναμέναμε. Η κίνηση που αναμέναμε δεν έχει, γιατί δεν ήρθε ο κόσμος στην Καλαμάτα ή φταίει η πεζοδρόμηση? Να σου απαντήσω. Από την πρώτη μέρα που έγινε πεζόδρομος, τα μαγαζιά κόψαν εδώ πέρα κατευθείαν. Άλλα 20% το τζίρο, στο άλλο 40%. Γι' αυτό και είπαμε στην αρχή να αφήσουμε λίγο να το δούμε. Μετά έγινε και το άλλο κομμάτι πέρα από τα άλλα μέτρα και ήταν ακόμα χειρότερα. Και γι' αυτό πήγαμε στο Δήμαρχο. Μακάρι να ήταν ο κόσμος, να το είχε αγκαλιάσει ο κόσμος Καλαματιανός να ερχόταν εδώ πέρα και δεν θα μιλάγαμε. Αλλά είδαμε ότι ξαφνικά τα μαγαζιά έκοψε, τα μαγαζιά μας αδειάσανε. Είναι το θέμα της στάθμευσης, δεν προδιαθέτει επειδή εννοείται. Είναι άσφαλτος, επειδή εννοείται. Είναι εννοείται. Χάσαμε θέσεις καταρχήν από τα μηχανάκια που κοπήκαν εδώ που έγινε πεζόδρομος και δεν είχαν να παρκάρουν τα μηχανάκια πουθενά. Έτσι, μας δώσε το λιμάνι που το δίνει σχεδόν κατά καλοκαίρι. Φέτος ο Δήμαρχος έδωσε πιο πολλές μέρες, πιο νωρίς.
αλλά πάλι δεν είδαμε κίνηση. Να ρωτήσω του χρόνου που θα. Μπορεί να μείνει του χρόνου, του παραχρόνου. Θα γίνει ανάπλαση και μονοδρόμηση. Ποια είναι η άποψή σας? Δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα ποια θα είναι η άποψή σας. Δηλαδή θα κάνουμε μόνιμη μονοδρόμηση. Έχει πάρει απόφαση. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε καλή μονοδρόμηση. Πού να το ξέρουμε δηλαδή? Δεν είμαι επιστήμονας. Να σας απαντήσω όπως αυτό, την προσωπική μου άποψη. Εμένα η προσωπική μου άποψη όσον αφορά τη μονοδρόμηση και την είπα και χθες και στον Δήμαρχο, είναι ότι δεν θα βοηθήσει. Μονομερείς αναπλάσεις αυτή τη στιγμή στην παραλιακή μόνο προβλήματα δημιουργούν. Μας παρουσίασε το Φεβρουάριο το Master Plan ο Δήμαρχος, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Του είπαμε να το προχωρήσει. Φυσικά, αν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος, δεν πρέπει να έχει πάρκινγκ το Master Plan. Να πω το εξής, η μονοδρόμηση, να το πάμε έτσι. Τι βοηθάει, ποιον θα βοηθήσει, γιατί να γίνει η μονοδρόμηση? Θέσεις πάρκινγκ υπάρχουν, ναι. Δηλαδή, εδώ με τη μονοδρόμηση θα ακουπούν και θέσεις πάρκινγκ των υφιστάμενων που υπάρχουν τώρα. Δηλαδή, εμείς, επειδή εγώ μένω και εδώ πέρα παραλία, εμείς που μένουμε παραλία, πού θα παρκάρουμε? Δηλαδή, όταν θα κάνουμε κάτι, να το δούμε σφαιρικά. Διαβάζω πολλά άρθρα και σήμερα διάβασα ένα άρθρο ότι να γίνουμε πράσινη πόλη, να βοηθήσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να τα χρησιμοποιούμε. Οκ, ποια μέσα μαζικής μεταφοράς να χρησιμοποιήσουμε? Της Καλαμάτας? Καλός ή κακός. Δηλαδή, να βαρύνει να μένει όπως είναι, να μείνει όπως είναι. Να γίνει ανάπλαση της παραλιακής και ας το αφήσουμε τελευταία την ανάπλαση της Ναυαρίνου. Να μείνει όπως είναι η διπλή κίνηση και του χρόνου και του παραχρόνου. Προσωπική μου άποψη είναι. Ανάπλαση να μην γίνει το έργο, δηλαδή φαρό μεγαλύτερο. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα δημιουργήσει προβλήματα η μονοδρόμηση. Όταν είπατε τότε ναι στην πεζοδρόμηση κάποιοι, έτσι, είχατε στο μυαλό σας αυτό ουσία, το όλοι πράγμα με τους κόνους ή ότι όπως λέγεται για του χρόνου θα στρωθεί και βόλυθος, θα. Όχι, τη βαρούσα χρονική στιγμή μας είχε εξηγήσει ο Δήμαρχος αν γίνει η πεζοδρόμηση θα γίνει όπως είναι τώρα. Με κόνους και αυτά. Κάποιος άλλος. Και απλά είδατε πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, γι' αυτό πλέον δεν θέλετε την πεζοδρόμηση? Ναι, ναι. Εννοείται. Δεν εξελίχθηκαν όπως τα περίμεναν οι επαγγελματίες. Δηλαδή, όπως σας είπε και ο Μιχάλης, από τη μια μέρα Παρασκευή που δουλεύαμε κανονικά, την άλλη μέρα Σαββάτο που έγινε η πεζοδρόμηση, ήταν κατακόρυφη πτώση του τζίρου. Και αυτό συνεχίστηκε κάθε μέρα. Δεν ήταν μόνο μια μέρα. Αναφέρθηκαν κάποια ζητήματα. Απλά εγώ θέλω να τονίσω, επειδή όντως πρέπει κάποια πράγματα να αλλάξουν, ότι η παραλία το πρόβλημα είναι εμπορική κίνηση. Δεν έχει εμπορικά μαγαζιά που θα τραβήξουν τον κόσμο, που θα έρθει πιο εύκολα. Οπότε καλό θα ήταν οι υπηρεσίες να γίνουν δημόσιες υπηρεσίες. Πώς είναι τα ΚΕΠ, να μεταβερθούν, να γίνουν δύο τμήματα. Ώστε να έχει ο κόσμος πρόσβαση εδώ. Μετά, η πιο εύκολη σύνδεση της πλατείας με την παραλία. Η Καλαμάτα αυτή τη στιγμή είναι κομμένη, αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει επικεντρωθεί γύρω από την περιοχή του κέντρου και δεν έχει δυστυχώς πρόσβαση εύκολη άλλο στην παραλία. Μου είχαν πει παλιά ότι οι Αριστομένους, παράδειγμα, ενωνόταν με την παραλιακή και ήταν πολύ εύκολη η πρόσβαση στην παραλία. Θεωρούμε ότι όλα αυτά παίζουν ρόλο. Δηλαδή, η δυσκολία που έχει από το κέντρο να έχει πρόσβαση κάποιος στην παραλία. Οπότε, αφού τεθούν τα ζητήματα αυτά και έχουμε ένα πλάνο, μας είπε και ο Δήμαρχος, μας εξήγησε μια πολύ ωραία ιδέα που είχε για σύνδεση Παπαντής παραλίας. Θεωρώ μετά ότι με μικρές αλλαγές στην παραλία θα αυξηθεί πάρα πολύ η κίνηση. Δεν είναι το πρόβλημα της παραλίας η πεζοδρόμηση αυτή τη στιγμή ή η μονοδρόμηση. Αυτή είναι η δική μου άποψη και νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει και γίνεται μια πολύ καλή συζήτηση με τον Δήμαρχο σε πολύ καλά πλαίσια και όλα θα πάνε καλά, πιστεύω, στο μέλλον. Εσείς ήσασταν υπέρ το χειμώνα ή κατά της πεζοδρόμησης? Εγώ δεν πήρα καθόλου μέρος, ήμουν κατά. Ήμουν κατά εξ αρχής, αλλά επειδή είμαι φαρμακείο, μου είπαν ότι εντάξει, ίσως εσένα δεν σε επηρεάσει αυτά, οπότε κράτησα μια ουδέτερη στάση. Ήμουν ξεκάθαρα κατά, το εξήγησα. Επί του πρακτήρου πολλοί το είδαν αφού έγινε το μέτρο, ότι είναι ένα αρνητικό μέτρο. Αλλά το καλό ήταν ότι έγινε μια πολύ ωραία συζήτηση με τον Δήμαρχο, ο οποίος θέλει πραγματικά να βοηθήσει και πιστεύω ότι θα εξελιχθεί καλά. Η συνέντευξη δεν επευλήθη σήμερα να γίνει, είναι δική σας απόφαση, έτσι? Φυσικά και είναι δική μας απόφαση. Στο πλαίσιο της συνάντησης που είχαμε, να συζητήσουμε τι υπόθηκε και τι σκεφτόμαστε για την βελτίωση της παραλίας. Θέλω να πω ότι η χθεσινή συνάντηση που κάναμε με τον Δήμαρχο ήταν πάρα πολύ θετικός απέναντί μας. Το είδε με πολύ ζεστή καρδιά. Είπε ότι αν όντως είναι έτσι τα πράγματα, αν δεν έχουμε βοηθηθεί, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να πάρει πίσω το μέτρο, όπως πήρε και το μέτρο της μονοδρόμησης. Αυτό ήταν κάτι που μας χαροποίησε όλους τους επαγγελματίες. Θέλουμε να το πάρει το μέτρο. Πρέπει να το πάρει πίσω το μέτρο, διότι του εξηγήσαμε με επιχειρήματα ότι έχουμε πληγεί οικονομικά. Οι τζίροι στα καταστήματά μας έχουν πέσει.